Πέμπτο χαμένο τρίποντο του Παναθηναϊκού. Και Τσίλδρες με την μπάλα στα χέρια. Ο Παπαλουκάς βγαίνει πολλένοντας και πάλι. Ο Τσίλδρες σε ατομική προσπάθεια. 14. Μπάουν προσπαθεί να το μαρκάρει. Ο Χατζιβρέτας τον Μπουρούσης κρατάει και δίνει στον Τεόντοσιτς. Ο Τεόντοσιτς στον Τσίλδρες. Ο Τσίλδρες για τρεις από την γωνία. 19-10. Μετά από πικ εν ρολ και μετακινεί την άμυνα του Παναθηναϊκού. Επίθεση ξανά για τον Παναθηναϊκό με τον Διαμαντίδη και τον Φώτση. Ο Φώτσης κόβεται εντυπωσιακά από τον Τσίλδρες. Ο Τσίλδρες θέλει τον πρώτο λόγο, έχουν κολλήσει δύο ομάδες. Τσίλδρες. Φύγει ο Διαμαντίδης πάνω στον Τσίλδρες. Ο Τάρι για τρεις ο Τσίλδρες. 30-28 με τον Τσίλδρες να έχει 2 στα 3 τρίποντα σήμερα. Για τον Παναθηναϊκό. 8 έχει ο Μπατίστη ήδη και 7 ο Διαμαντίδης. Τσίλδρες και πάλι από την περιφέρεια. 32-30. Τσίλδρες γυρίζει. Εκεί όμως υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία. Αλλά ο Τσίλδρες ξαναπαίνει την μπάλα και σκοράρει. Έκτο ριμπάουντ του Τσίλδρες. Μπροστά από τον Διαμαντίδη θα τον νικήσει και αυτή τη φορά. 42-41. Αφορά όχι μόνο μάχες σώμα με σώμα. Τσίλδρες. Μπροστά από τον Διαμαντίδη, ο Τσίλδρες για τρεις. Τρίτο. 47-49. Μπροστά από τον Νίκολας. Τσίλδρες. Έχει μπροστά του τον Διαμαντίδη, περνάει ο Τσίλδρες. Αυτό είναι ένα απίθανο καλάθι. Ο Τζος Τσίλδρες, 60-60. Στη μέση δεν του επέτρεψε να είναι παρόν. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, κάνοντας χρήση της δεύτερης αλλαγής από τις τρεις που έχει δικαίωμα, εξωστράκησε από το ρόστερ του στην Α1 τον Von Wafer, ενώ εδώ σκοράρει ο Τζος Τσίλδρες. Για την σεζόν λειτουργεί και ως δεύτερο ή και ως πρώτο playmaker. Μπορεί να δημιουργήσει παιχνίδι και φάση για τον εαυτό του, αλλά και φάση για τους υπολείπους. Και όντως έτσι πάσα στον Τσίλδρες, τρίτη φορά. Αφού άρχισε 10 και κάτι. Μπουρούσης για 3. Rebound επιθετικό από τον Βούιτς στο hook. Νέο rebound και καλάθι από τον Τζος Τσίλδρες για στην αναχέτηση αυτού του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να τον σημαδεύσει, Βασίλου. Τσίλδρες για 3. Για το 35-30. Με τον Μπουρούση στην κορυφή της ρακέτας απέναντι στον Μπατίστ. Τεόντοσιτς. Πάσα μέσα, καταπληκτική απάντηση εδώ του Τσίλδρες. Παναθηναϊκός 13 μέχρι στιγμής. Πλέιζα. Η μπάλα στα χέρια του Τεόντοσιτς. Τσίλδρες. Γκολ φάουλ. Κέτας δηλαδή από τον Μπατίστ και από τον Πέκοβιτς. Και αυτό είναι ένα ζήτημα για τον Μπατίστ. Πάσα του Μπουρούση για τον Τσίλδρες. Γυρίζει ο Αμερικανός. Γερό πάτημα. Είχε πλεονέκτημα εκεί 80-70. Θα πανηγυρί από τους Πέκοβιτς. 87-76. Διαφορά στους 11. Διαμαντίδη στο αγαπημένο του παιχνίδι. Το σταμάτημα από τον Τσίλδρες. Τελειώνει το μάτς. Μακριά τον έστρεψε. Διαμαντίδης με επαναφορά. Νίκολας για 3. Rebound ο Σκοτσανίτης, έχει επιβιασμό. Ο Ολυμπιακός πρωτεύοντα και όλα πηγαίνει στο lay-up. Ο Τσίλδρες. Φρέιζα με πλάτη. Περπέρογλου. Η τάπα από τον Τσίλδρες. Δεν νομίζω ο Ολυμπιακός να πάψει τον Τρέπετς, γιατί είναι ένας κατεξοχήν σούτερ τριών πόντων. Επιθετικό rebound του Τσίλδρες για 14-12. Πάσιμο του Τρέπετς στην καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού τον εκνεύρισε και οι βιαστικές επιλογές του Μαυροκεφαλίδη, γι' αυτό και επανέφερε τον Γκλέιζα αντί του Μαυροκεφαλίδη. Καιρό πάτημα και λέει up, καλά. Δικό του pick and roll, θα δούμε τι θα αποφασίσει, μάλλον τι θα έχει δικαίωμα, τι θα έχει ευκαιρία να κάνει ο Παπαλουκάς. Μπάλα μέσα. Σκορτσανίτης για τον Τσίλδρες. Κάρφωμα από τον Αμερικανό. Παναθηναϊκός δοκιμάζει να φύγει στον ευθυδιασμό. Πάσα του Διαμαντίδη προς τον Μπέκοβιτς. Έρχεται ο Μπουρούσης να σταματήσει το Μαυροβούνιο. Και ο Τσίλδρες στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Καλά του φάουλ από τον Αμερικανό. Φάουλ! Τον Γκλέιζα στην περιφέρεια. Παπαλουκάς, η μπάλα μέσα. Μπουρούσης έχει μισμάτς εκεί. Το αντιλήφθηκε αργά, παρόλα αυτά ως απομηχανίστριος για τον Ολυμπιακό. Πολύ σημαντικό καλάθι. Ο Τεόντοσιτς. Μπουρούσης για τον Τσίλδρες, θα πει την μπάλα στο καλάθι. 75-64. Ο Πρίντες και μαζεύει την μπάλα. Σπύρος Καβαλιεράτος. Μείνετε συγκεντρωμένοι, κάθε φάση να κοιτάτε ξεχωριστά, δεν κοιτάτε καθόλου το σκορ. Αυτές ήταν οι οδηγίες του Παναγιώτη Γιαννάκη προς τους παίχτες του. Αυτά δηλαδή του Τεόντοσιτς, Σπανούλης, Χατζιβρέτας, Πέκοβιτς, τον κόβει ο Τσίλδρες και τώρα Γκρίρ.
10 πόντι, μόνο από τα 25 για τον απόφυτο και πρωταθλητή του κολεγιακού το 2002 με το Maryland. Childress, μάλιστα. Τελευταία επίθεση για τον Ολυμπιακό. Προφανώς τελευταία επίθεση. Πάσα μέσα, Βουίτσιτς, η τάπα από τον Μπέκοβιτς. Για τρεις ο Childress, καλά τη στη λήξη. Ήταν την 1η Μαρτίου του 2008 το Μαρούσι. Με το Μαυροϊδί τότε πρωταγωνιστή. Childress, μετά την προσπάθεια του Τεόντωσιτς, ακολούθησε τη φάση. Αυτός με τον Νίκολας. Childress, Παπαλουκάς. Childress για τρεις, εντελώς ελεύθερος σου τριών πόντων. Και εδώ τιμωρεί την αμπελτηρία του Ολυμπιακού. Νέα κατοχή για τον Ολυμπιακό. Ούτε Childress ούτε Clay έχουν βοηθήσει επιθετικά τον Ολυμπιακό σε αυτό το διάστημα. Childress για τρεις. Το βάζει. 63-64. Να δίνει ένα screen και να μπορεί να κατεβάσει την μπάλα ο point guard του Παναθηναϊκού πιο εύκολα. Να μην πιέζεται δηλαδή σε όλο το γήπεδο. Κλέβει ο Childress η πάσα στον Αμερικανό και αυτός καρφώνει με πάθος. 5-0. Τεόντωσιτς. Πασάρι απίθανα στον και κόβεται από τον Αντώνη Φώτση. Ο Σκορτσιανίδης Childress χαμηλά. 7-0 για τον Ολυμπιακό. Η σκύλη θα πρέπει την μπάλα να πάει στον Κλέιζα ή στον Childress. Περνά ο Childress στην εσωτερική, ωραίο καλάθι για τον Τζο Childress. Νίκολας με τον Μπεν. Σπανούλης. Με τον Βούισιτς, περνάει έρχεται ο Childress για να τον κόψει μια υπέροχη άμυνα από τον Αμερικανό, ο οποίος καθρώνει παίκτη στον Μπράντοβιτς. Άμυνα, φοβερή άμυνα από τον Childress και πάλι δεύτερη τάπα στο Σπανούλη. Κυρίες να πλησιάσει. Τεόντωσιτς θέλει την μπάλα. Για τρεις ο Τεόντωσιτς, Airball Childress είναι εκεί 63-73-69. Να μην αφήσουμε παραπάνω παίκτη τον Ολυμπιακό να πετύχει εύκολο καλάθι. Ο Παλουκάς, Πρίντεζης για τον Childress, ο Childress με τον Μπέκοβιτς. Το πρώτο καλάθι του Αμερικανού στο σημερινό παιχνίδι. Ετοιμάζει να απαντήσει. Rebound ψηλά από τον Διαμαντίδη, μπάλα προλαβαίνει μάλλον ο Διαμαντίδης τελικά. Εντάξει, δεν κάνει μπάλα κάποια φορά. Σαν ζώνη παίζει, λίμπερο παίζει. Αλπερίν. Και έχει και την ικανότητα αυτή. Εδώ έβγαλε όμως καλή πάσα. Την ευθεία να διαβάσει. Παπαλουκάς τώρα. Με τον Νίκολα στο μαρκάρισμα. Childress. Θέλει να μπει και μπαίνει. Πολύ ωραία ο Childress. Καλάθι και φάουλ. Από τον Αμερικανό μπροστά ο Ολυμπιακός. Νίκολας προς τα μέσα. Να πάρει την μπάλα Νίκολας. Παπαλουκάς. Το τζατσαρί ετοιμάζει ο Μπράντοβιτς. Πάλι ο Childress από την πολύ όμορφη assist του Παπαλουκά. Ο Παπαλουκάς με την μπάλα στα χέρια. Αλλά και πώς να βγάλεις Αργύρι κάποιον μπορείς, που πώς... έχει 10 πόντους και 6 rebound σε 12 λεπτά, έτσι. Ιάκωβε, εγώ έχω πει σε πολλές και σήμερα το είπα ότι ο Βούισιτς μπροστά από τον Γιασκεβίτσος, Childress με τον Διαμαντίδη, σου το Childress από την κορυφή, με τη βοήθεια του Στεφανιού και του ταμπλό 26-20. Αλλαγές, είπε στον Μπέκοβιτς να προσέξει το σούτ του, τα σούτ του Μπουρούση, το Διαμαντίδη στο Childress. Ο Childress δοκιμάζει για 3, 36-33. Παραλίγο να έχουμε ένα πολύ ωραίο καλάθι, αλλά ο Μπατιστέ έχασε την φάση και ο Childress προσπαθεί να ανταποδώσει. Θα τα καταφέρει. 49-53. Και πολύ ψηλός ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός. Ξεφεύγει ο Απαλουκάς, δίνει στον Πρίντεζη Childress με τον Περπέρο που δοκιμάζει για τρεις ο Childress. 52-55. Γκριρ. Ο Γκριρ από τη γωνία, ούτε αυτή τη φορά. Πιο ψηλά από τον Childress. Μπροστά από τον Διαμαντίδη, goal foul από τον Τζος Childress. 56-56 και δικαίωμα για σημειωματική βολή. Ο κόσμος γέμισε το γήπεδο σήμερα, διότι ο κόσμος Παναθηναϊκού αναγνωρίζει όλη αυτή την παρουσία την τελευταία 18 ετία της ομάδας. Η πρώτη επίθεση έγινε από τον Childress, ο οποίος με το αριστερό χέρι άφησε την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Ο Πεν με το Σπανούλι. Αυροκεφαλίδης βγήκε για το screen. Childress με το αριστερό χέρι. Ανανέωσε την επίθεση του Ολυμπιακού και την ολοκλήρωση. Και 10 ασίστ παραπάνω. Και 10 ασίστ παραπάνω. Σημειώστε με μόνο δύο λάθη. Κομμάτι, σημαντικό κομμάτι σε ό,τι αφορά τη δημιουργία. Εντυπωσιακό το κάρφωμα του Childress. Νέο σκριν από τον Μπατίστ. Πάντα ο Διαμαντίδης, πολλές οι τρίπλες. Η μπάλα περνάει στον Μάικ Μπατίστ. Το κόψουμε τον Childress. Καλπερίν με τον Νίκολας. Σκορτιανίτης ψηλά για το σκριν. Ο Μπατίστ βγαίνει για να καλύψει το διάδρομο. Ο Νίκολας πάει ξανά πάνω του. Την μπάλα όμως έφτασε στον Childress, ο οποίος την άφησε στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ λίγες συμβολές για τον Παναθηναϊκό Τάσο. Δείγμα το ότι η μπάλα δεν παίζει δηλαδή πολύ μέσα στη ρακέτα. Ακριβώς. Έχει κάνει 19 τρίποτα και 17-2 λιγότερα δίποτα. Ζητιά από το Διαμαντίδη. 84-73.
Βασιλόπουλος για τον Τσίλντρες. Απαντάει ο Ολυμπιακός. Τώρα 94-84. Χαλπερίν για τον Τσίλντρες. Θα καρφώσει την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Κανέση του Νίκολας. Πάνω το Χαλπερίν θα πάρει το σκρίνι από τον Πέκοβιτς και θα σουτάρει πίσω από τα 6-25. Το ριμπάουντ θα το καθαρίσει ο Χαλπερίν. Μπορεί να βγάλει εδώ τον εμφυλιασμό Ολυμπιακός και θα το κάνει με τον Τζίλντρες να πετυχαίνει εντυπωσιακά το lay-up. Παπαλουκάς στον Γκριρ. 6 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Καλή άμυνα από τον Νίκολας. Πάσα στον Τζίλντρες ο οποίος παίρνει φόρα και πετυχαίνει ένα φοβερό lay-up. Εκπληκτικό καλάθι. Καλή άμυνα από τον Σπανούλη. Καλή άμυνα και από τον Μπατίστ πάνω στο σκρίνι του Μπουρούση. Ο Γκριρ από τη γωνία. Φοβερή φάση, εντυπωσιακό φόλο κάρφωμα από τον Τσίλντρες. Πες που ξέρει να παίρνει αυτά τα σουτ και συνήθως ευστοχή. Μπουρούσης στο Χαλπερίν για να εξετοιμάζει και τον Μπρίντεζη. Χαλπερίν δεν έχει φανεί απόψε. Έξοχη πάσα στον Τσίλντρες και το καλάθι από τον Αμερικανό. Να εκτελέσει σωστά μπροστά στον Χέισλιτ. Ο Παναθηναϊκός τρέχει στον εφηδιασμό. Ο Μπατίστ δεν μπορεί να καρφώσει την μπάλα μετά το άστοχο lay-up του Νίκολας και ο Τσίλντρες στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Περνάει την άμυνα, πετυχαίνει καλάθι με ταμπλό. Παίρνει και φάουλ από τον Διαμαντίδη. Πέρασε ένα σκοράρι. Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο μείον 4. Παπαλουκάς πάει στη διείσδυση. Πάσα στη γωνία. Τσίλντρες διστάζει για 3. Αλλά θα προτιμήσει να πάει κοντά στο καλάθι. Θα πατήσει γερά και θα καρφώσει εντυπωσιακά με τα δύο χέρια. Διαμαντίδης τώρα. Σπανούλης ξανά με ψηλό παίκτη μπροστά του τον Μπουρούση. Κοιτάει το ρολόι. Πάει για το 1-1. Τον περνάει εύκολα. Αλλά ο Τσίλντρες έρχεται σε βοήθεια και τον σταματάει στον αέρα.